το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε νομίζουμε είναι να καταγγείλει όχι μόνο τέτοιου είδους τοποθετήσεις μέσα στη Βουλή, αλλά συνολικότερα τη δράση των φασιστών της Χρυσής Αυγής και όχι μόνο, συνολικότερα των φασιστών. Αλλά εδώ πέρα νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Θα το θέσω κομψά δηλαδή το όριο. Τι θέλετε να πείτε? Θα σας πω ακριβώς τι θέλω να πω. Είναι τουλάχιστον προκλητικό για όλους τους προηγούμενους συνομιλητές μου, θα το πω. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επικαλούνται την καταγγελία γενικά της Χρυσής Αυγής, να γίνεται επίκληση των λόγων και των έργων, την ίδια στιγμή που όλο από κοινού και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ειδικά και καθυστερεί τη δίκη της Χρυσής Αυγής και να έχει ευθύνες. Αν δεν έχει μια κυβέρνηση ευθύνες για την καθυστέρηση μιας δίκης τέτοιου βεληνικούς, και ποιο, σε ποιο άλλο πρέπει να την αποδώσουμε. Ορίζει μια κυβέρνηση την πορεία μιας δικαστικής υπόθεσης πολύ σοβαρής. Δεν μπορεί να η αλλαγή του ποινικού κώδικα. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Εκτός και από μόνο με τα πολιτικά χαρακτηριστικά, έχετε δίκιο. Που δεν μπορείς να τα συνδέσεις με τη δικαστική εξέλιξη. Βεβαίως και υπάρχουν πολιτικές επιλογές και θα τις αναδείξω ευθύς αμέσως και όχι μόνο, ξαναλέω, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από τα υπόλοιπα κόμματα. Διότι κρατάνε συγκεκριμένη στάση, είναι συγκεκριμένη πολιτική στάση ότι πριν μια μισή εβδομάδα, την 25η Μαρτίου, στην Καλυθέα, όταν φορείς πήγαν στην πράξη, γιατί ξαναλέω, αναφερθήκαμε πριν σε λόγια και πράξεις, να καταδικάσουν την δράση των φασιστοειδών και που πήγαν να καταθέσουν στεφάνι στην παρέλαση, βγήκαν τα ΜΑΤ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και χτυπήσαν τους παρευρισκόμενους εκεί. Ξαναλέω, κατοίκουσες περιοχής. Είναι πολιτική πράξη και δράση και υπάρχουν ευθύνες όταν όλοι μαζί από κοινού υπερασπίζονται μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει επίσημη ιδεολογία την εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού. Είναι πολιτική πράξη όταν όλοι μαζί ανέχονται. Μιλάτε για τα άκρα αυτό που. Δεν σας διέκοψα. Έχετε δίκιο. Είναι πολιτική πράξη και λόγια όταν όλο το προηγούμενο διάστημα από κοινού εφαρμόσαν όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική η οποία προκαλεί δυσαρέσκεια, προκαλεί αγανάκτηση, στρώνει βούτυρο στο ψωμί του φασισμού για να πάει να καρποθεί από αυτό. Και μια τελευταία πλευρά και να. Θα έχετε πολύ χρόνο να τα ξαναπείτε. Μια τελευταία, πολύ σύντομα. Όλοι μαζί από κοινού έχουν συμβάλει και στην συμμετοχή της χώρας μας σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οξύνει και αλυτρωτισμούς και ρατσιστικές συμπεριφορές, φασιστικές συμπεριφορές. Άρα λοιπόν θέλω να πω, είναι πολιτική πράξη. Ποια πρέπει να είναι, κύριε Τσουπρά, η βασική ατζέντα να πάμε στις ευρωεκλογές, κατά τη γνώμη σας, τη γνώμη του κόμματός σας? Βεβαίως. Τη θέση, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει γνώμη στα κόμματα, υπάρχει θέση πολιτική. Η θέση του κόμματός μας και η θέση που πρέπει να πάρει ο καθένας αυτή τη στιγμή, ο καθένας που πλήττεται κιόλας από αυτή την πολιτική, στην τριπτική πλειοψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού, είναι το αν την επόμενη μέρα επιλέγει η ζωή του να είναι μία από τα ίδια. Γιατί μπορεί πριν λίγα λεπτά να ακούσαμε να ήμασταν θεατές μιας διαπάλης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, τους εκπροσώπους που έχουμε εδώ πέρα στο πάνελ, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια σκυταλοδρομία στην αντιλιακή πολιτική, σκυταλοδρομία η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία συνεχίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πλέον ΣΥΡΙΖΑ και η οποία θα συνεχιστεί στην επόμενη κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί όλες αυτές οι κυβερνήσεις έχουν έχουν ταχθεί υπέρ συγκεκριμένων. Έχουν όμως και το πλειοψηφικό κύμα των πολιτών. Ναι, γι' αυτό και διοικούν τη χώρα, έτσι. Το έχουν. Αλλά το κάνουν. Και εδώ θα πρέπει ενδεχομένως και το κόμμα σας να κάνει μια αυτοκριτική, γιατί δεν ξεκολλάει από συγκεκριμένα ποσοστά. Το κόμμα μας σταθερά κάνει την αυτοκριτική του έτσι κι αλλιώς και μέσα στις συζητήσεις μας και ούτω καθεξής. Και το θέλετε και προσωπικά. Εσείς θέλετε να μπείτε στην Ευρωβουλή. Εκτίθεστε για να μπείτε στην Ευρωβουλή. Πώς βλέπετε αυτή την πορεία? Ωραία. Μέσα από το κόμμα σας πάντα. Παρόλα αυτά όμως, το τελευταίο διάστημα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και μια σειρά ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε να προσεγγίζουν ξανά το κόμμα, το οποίο εκφράζεται και μέσα από τα ψηφοδελτιά του, αλλά και όχι μόνο. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν και απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα ή και να μην ήταν ποτέ κοντά στο κόμμα μας και σιγά σιγά βλέποντας και τη σταθερή του στάση, αναγνωρίζοντας και το ότι είναι αυτό ουσιαστικά που υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας, το μέλλον μας, τις ανάγκες μας να καλύπτονται και για τους νέους, αλλά και δεν αναφέρουμε μόνο στην νεολαία, το επαναπροσεγγίζουν διαρκώς. Επιπλέον, να μην ξεχνάμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα, που και αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα για αυτό που λέμε, το αν
έχει απήχηση τελικά το κόμμα στη νεολαία μας και στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Ίσα-ίσα που η προσπαθητική κοινή συνεργασία στο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμμετέχουν και οι κομμουνιστές και όχι μόνο, και άλλοι πρωτοπόροι αγωνιστές, πήρε πολύ υψηλά ποσοστά και είχε τη μεγαλύτερη άνοδο από όλα τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Άρα νομίζω ότι δεν είναι γενικά ότι δεν εισακούεται ότι το κόμμα. Λέτε ότι οι εκλογές είναι δείγμα πολιτικό. Λέω ότι φαίνεται ότι και στην νεολαία και όχι μόνο όμως αυτή η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται, ότι βγαίνουν, μπορούν να πούμε ότι βγαίνουν συμπεράσματα, τα οποία όμως πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Πρέπει πολύ περισσότερος κόσμος να συστρατευτεί, να πλησιάσει το κόμμα. Mm-hmm. Πρέπει το ΚΚΕ να βγει ενισχυμένο από τις επερχόμενες κάλπες που θα έχουμε, όχι μόνο τις ευρωεκλογές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές και τις βουλευτικές, όποτε και αν γίνουν, ακριβώς για να δυναμώσει αυτή η φωνή. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι αφού όλοι μας τόσο πολύ θέλουμε να βγει, να τελειώσουμε με τα σκάνδαλα, είναι πορεία άξιο για ποιο λόγο όταν συζητιόταν συνταγματική αναθεώρηση κανένας δεν στήριξε την πρόταση του ΚΚΕ για να καταργηθεί το άρθρο 86, που αφορά ουσιαστικά την υπουργική προστασία. Δηλαδή τι, όλοι οι υπουργοί να δικάζονται όπως ο κάθε απλός, θα το χαρακτηρίσω εντός αγωγικών το απλός, προφανώς πολίτης. Είναι πορεία άξιο. Βεβαίως το ΚΚΕ θέλει να, και να διερευνηθούν τα σκάνδαλα και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες είναι να αποδοθούν. Δεν το συζητάμε δηλαδή αυτό. Υπάρχει σκανδαλολογία. Υπάρχει σκανδαλολογία. Υπάρχει σκανδαλολογία και που εξυπηρετεί δύο πράγματα. Και αν έχει θέση σε αυτή την προεκλογική από περίοδο. Από τη μία είναι προφανώς και το προεκλογικό, γιατί δεν είναι και η πρώτη φορά άλλωστε. Από την άλλη βεβαίως είναι και το παιχνίδι του προσανατολισμού να αποκριθεί, να... γιατί μαζί με όλη αυτή την ιστορία με τα σκάνδαλα, μαζί με όλη αυτή την... με όλη αυτή τη συζήτηση για τα σκάνδαλα, δίπλα υπάρχει και άλλη μια πραγματικότητα στις ζωές μας, που είναι μια ζωφερή πραγματικότητα. Που συνεχίζουν και υπάρχουν τα εμπόδια και για την νεολαία και όχι μόνο, τα εμπόδια, οι προβληματισμοί, η δυσαρέσκεια. Όλα αυτά συνεχίζουν και υπάρχουν, η μη κάλυψη των αναγκών μας, όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει και το παιχνίδι του προσανατολισμού, βεβαίως. Για να αποκριθεί ακριβώς αυτή η σύγκληση. Που η σύγκληση φαίνεται και στην πραγματική ουσία των σκανδάλων. Και ποια είναι αυτή η πραγματική ουσία, ότι η αγορά είναι ένας νόμος. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το φάρμακο και η υγεία. Ότι το φάρμακο και η υγεία είναι ένα εμπόρευμα, είναι μια πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν ανταγωνισμοί ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν παροχές πάνω από το τραπέζι, σίγουρα θα ενισχύεται και το δούνε και λαβούν και κάτω από το τραπέζι. Πρέπει και δεν πέφτει. Αποδεικνύεται ωστόσο αυτό. Έτσι, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό κιόλας. Δεν νομίζω ότι. Ναι, ότι αλλά πρέπει δεν ψηφίσατε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ότι πρέπει να διερευνηθεί και ότι πρέπει να μπουν και το. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ ψήφισαν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Το προηγούμενο διάστημα είδαμε 200 εκατομμύρια να χαρίζονται στους φαρμακοβιομηχάνους. Δεν είδα κανέναν άλλον όμως να βγάζει άχνα, να βλέπει κουβέντα για αυτό. Όχι, κάνετε λάθος. Λοιπόν, εμείς το κάναμε πρώτο θέμα. Εμείς το κάναμε πρώτο θέμα. Όχι εσείς. Κανένας δεν μίλησε για την πληρονομοποίηση. Γιατί να σας απαντήσουμε για όλα. Για όλα. Με 240 εκατομμύρια. Για όλα. Δεν νομίζω ότι διέκοψα. Λοιπόν, 200 εκατομμύρια χαρίστηκαν στους φαρμακοβιομηχάνους. Το γεγονός ότι τα φάρμακα συνεχίζουν και μπαίνουν και από τις τσέπες των ασθενών, από τις τσέπες των ασφαλισμένων, οι επιδοτήσεις είναι μια πραγματικότητα που σε αυτό κανένας δεν έχει αντίλογο. Θα μας αφήσουν, κυρία Τσουπρά, πιστεύετε οι Ευρωπαίοι αυτή τη θηλιά που έχουμε στο λαιμό, θα λασκάρουν λίγο, βλέπετε κάτι τέτοιο, και πώς θα το παλέψει το κόμμα σας στην Ευρώπη αυτό? Στο βαθμό που θα δυναμώσει η ίδια η διεκδίκηση από τον λαό, θα μπορέσουμε και περισσότερες κατακτήσεις και ανακουφίσεις να έχουμε στην καθημερινότητά μας. Και το λέω αυτό γιατί σε επιμέρους, πολύ σημαντικούς βέβαια χώρους, χώρους δουλειάς, χώρους νεολαίας, εκεί πέρα που ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, υπάρχει, γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια, βλέπουμε και αποτελέσματα, όπως σε μεγάλα εργοτάξια με υπογραφές συλλογικών συμβάσεων εργασίας και άλλα πολλά. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Και γιατί είναι αυτό το ζητούμενο? Γιατί κατά τα άλλα. Πώς θα θωρακιστεί ο εργαζόμενος? Πώς θα δυναμώσει η δικιά του φωνή και η δική του υπάλληλη. Η δική του υπάλληλη μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα από τα σωματεία, τους συλλογικούς τους φορείς, μέσα από την ενίσχυση, επειδή μπροστά μας έχουμε και τις εκλογές
της δύναμης που υπερασπίζει τα συμφέροντά του, που θα διεκδικήσει τα συμφέροντά του. Πάντως και όχι με βία στο συνδικαλισμό. Προφανώς και όχι με βία στο συνδικαλισμό. Πείτε μου, οι τακτικές σας συμμαχίες στην Ευρώπη, με ποιες δυνάμεις είναι. Γιατί θα το παλεύεις μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην Ελλάδα, το κόμμα μας παλεύει για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και δεν παλεύει μόνο του γι' αυτό. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα, υπάρχουν εργατικές δυνάμεις που συμπορεύονται, υπάρχει κομμουνιστική πρωτοβουλία και σε επίπεδο Ευρώπης που παρεμβαίνει και το κόμμα μας πρωτοστατεί σε αυτό. Και μάλιστα η ισχυροποίηση του ΚΚΕ και των υπόλοιπων κομμουνιστικών κομμάτων και σε επίπεδο των ευρωεκλογών, εννοείται και θα δώσει μια τεράστια ανάταση σε όλους αυτούς τους λαούς να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να δυναμώσει η αγώνας τους. Λοιπόν, σίγουρα όμως, να κάνω ένα σχόλιο, δεν πρέπει να ταυτίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρώπη. Είναι άλλο η Ευρώπη, είναι άλλο η λαοί και είναι άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πορεία της χώρας μας και όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον υπάρχει πείρα. Δεν έχει δει ο ελληνικός λαός και κάνει ένας άλλος λαός κάτι θετικό. Σε ό,τι έχουμε περάσει, σε ό,τι ζούμε και θα ζήσουμε, υπάρχει αυτή η σφραγίδα της Ευρωπαϊκής. Κύριε Παγκογιάννη, τα πιο καλά. Μην ψηφίσετε τους άλλους, μόνο ΚΚΕ. Επειδή την επόμενη μέρα δεν είναι. Η ουσία είναι αυτή, αλλά για ποιο λόγο είναι το ζήτημα. Ναι. Επειδή την επόμενη μέρα η μισή ζωή, η μισή δουλειά, οι μισές σπουδές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, πρέπει να δυναμώσει πραγματική διεκδίκηση, πρέπει να δυναμώσει ο πραγματικός δρόμος της πρόοδου, γιατί αλλάζουν κάποιες φορές και οι λέξεις το νόημά τους. Και όταν αναφερόμαστε σε πρόοδο, αναφερόμαστε και σε ένα συνεδριάζει, όχι δεν μπορώ τόσο. Δεν έχω χρόνο, τι να το κάνουμε τώρα. Αναφέρουμε στους εργαζόμενους. Όποιος θέλει μπορεί να αναφέρει στους αφαιρετικά. Όποιος θέλει μπορεί να αναφέρεται στους εκπλιστές, στους βιομηχάνους. Εσείς αναφερόμαστε και απαγορεύεται στη Γεσένα συνεδριάζει. Τόσο φιλικοί στους εργαζόμενους. Ναι, είμαστε φιλικοί στους εργαζόμενους. Θέλουμε διαδικασίες των εργαζομένων να γίνονται χωρίς νοθείες. Όποιος είναι με τις νοθείες, γιατί πριν συζητάγαμε και για τα σκάνδαλα και μας έπινε οι μειοψηφίες που φωνάζουν. Δεν θα προλάβει η κυρία Μπακογιάννη και άμα αστερίσουμε από το ποτάμι. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι έχω διακόψει κανέναν. Να απαντήσω όμως και στην επίθεση που γίνεται. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η πραγματική πρόοδο σήμερα είναι να δυναμώσει η φωνή της διεκδίκησης για μια ζωή με δικαιώματα, για εργασία για όλους, εργασία με δικαιώματα, για σπουδές. Πρέπει να εκφραστεί σε αυτές τις εκλογές αυτό το 74% που δυσαρεστείται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βγήκαν και τις προηγούμενες μέρες. Και ιδιαίτερο κάλεσμα κάνουμε και σε όλους αυτούς τους νέους που ψηφίζουν για πρώτη φορά, γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους, η ζωή είναι μπροστά τους και πρέπει να δυναμώσει αυτή τη φωνή.